14 νέοι βουλευτές δεν διεκδικούν εκλογή και ως εκ τούτου το 25% των μελών της Βουλής θα είναι νέα πρόσωπα. Οι αποχωρούντες θα λάβουν συνολικά σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση. Η σημερινή τελευταία ολομέλεια της Βουλής με την παρούσα σύνθεσή της είχε για κάποιους ξεχωριστή σημασία. Με τη λήξη της συνεδρίας έληξε και για τους ίδιους ένας κύκλος της πολιτικής τους δράσης. Ο λόγος για τους 14 βουλευτές, οι οποίοι εγκαταλείπουν οριστικά τα έδρανα της Βουλής και σήμερα συναισθηματικά φορτισμένοι, αποχαιρέτησαν τους συναδέλφους τους ευχαριστώντας τον κόσμο που τους στήριξε. Ριζική θα είναι η αλλαγή στην ΕΔΕΚ, καθώς κανένας από τους 5 βουλευτές της δεν θα επαναδιεκδικήσει θέση. Πέραν από τον Γιαννάκη Ομήρου, αποχωρούν επίσης Γιώργος Βαρνάβα, Ρούλα Μαυρονικόλα, Νίκος Νικολαίδης και Φιδία Σαρίκας. Μεγαλύτερη απουσία για το κίνημα αυτή του Προέδρου του Σώματος και πρώην Προέδρου της ΕΔΕΚ Γιαννάκη Ομήρου, ο οποίος μετά από 35 ολόκληρα χρόνια αφήνει πίσω του τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Εκλέγηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1981 και συνέχισε την κοινοβουλευτική του παρουσία μέχρι σήμερα. Την πενταετία κατά την οποία υπήρξα πρόεδρος της Βουλής, υπήρξε η πιο δύσκολη πενταετία ίσως από τις εγκαθίδρυσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αέρας ανανέωσης και στο ΑΚΕΛ, Νίκος Κατσουρίδης, Σταύρος Ευαγόρου, Γιάννος Λαμάρης, Πανίκος Σταυριανός και Πάμπος Παπαγεωργίου ολοκληρώνουν την κοινοβουλευτική τους δράση. Μεγάλη απώλεια αυτή του Νίκου Κατσουρίδη μετά από 25 χρόνια παρουσίας και πλούσιας κοινοβουλευτικής δράσης. Από το 1991 εκλέγεται βουλευτής Λευκωσίας και μάλιστα τις πλείστες φορές εξασφαλίζοντας τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης Παγκυπρίος. Σήμερα ιδιαίτερα συγκινημένος έκλεισε τον κοινοβουλευτικό του βίο. Η Βουλή υπήρξε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο από όσα έχω φοιτήσει και η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Τώρα για το μέλλον, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι συναισθηματικά δεν είμαι σε θέση να προγραμματίσω ή να προβλέψω οτιδήποτε. Είδομαι. Το 2006 ο Μάριος Καρογιάν, πρώην πρόεδρος του ΔΥΚΟ, κάθισε για πρώτη φορά στα έδρανα της Βουλής. Σήμερα ήταν η τελευταία του παρουσία. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του Σώματος από το 2008 μέχρι το 2011. Μαζί του αποχωρούν και οι βουλευτές Σοφοκλής Φιτής και Αθηνά Κυριακίδου. Τα αισθήματα είναι και συγκίνησης και έντονων αμνήσεων. Κουβαλώ μαζί μου τις εμπειρίες, τις γνώσεις. Αν θέλετε και μέσα από τα λάθη μάθαμε και γίναμε πολύ πιο όρημοι. Νομίζω ότι αυτός ο ιστορικός κύκλος, αυτός ο πολιτικός κύκλος έχει κλείσει. Από τη Νέα Βουλή θα απουσιάζει και ο βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Νίκος Κουτσού. Ο κ. Κουτσού εκλέγηκε βουλευτής Λευκωσίας το 2006 με το Ευρωπαϊκό Κόμμα, ενώ τον Ιούνιο του 2013 εντάχθηκε στη Συμμαχία Πολιτών. Είναι με λύπη που το κάνω, αλλά είναι καιρό νομίζω οι νέοι να αναλάβουν και να συνεχίσουν το αγώνα. Η μοναδική κοινοβουλευτική ομάδα η οποία διεκδικεί στο σύνολο της επάνωδος στη Βουλή είναι αυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού. Οι 14 βουλευτές που αποχωρούν θα αποζημιωθούν με το συνολικό ποσό των 2,4 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, όσοι βουλευτές συμπλήρωσαν μία θητεία θα λάβουν έκαστο σε φάπαξ 75.728 ευρώ και ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη 1.352 ευρώ, η οποία θα πληρώνεται μετά το 60ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι έχουν συμπληρώσει από δύο θητείες και πάνω, που είναι και η οροφή, δικαιούνται εφάπαξ 185.114 ευρώ και ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη 3.305 ευρώ από τα 60 τους χρόνια. Το κοινοβούλιο θα ανανεωθεί σε ποσοστό 25% και η αλλαγή αυτή είναι από τις μεγαλύτερες που επήλθαν από ιδρύσεως της Κυπριακής Βουλής το 1960.